Γεια σας. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με εξαιρετικούς προσκεκλημένους. Είναι κοντά μας ο πολύ αγαπημένος ηθοποιός, ο Αντίνος Αλμπάνης. Καλώς ήρθες, Αντίνο. Καλώς σας βρήκα. Είναι μαζί μας και από τη Θεσσαλονίκη η καθηγήτρια δερματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Ζωή Απάλα. Και αν αναρωτιέστε πώς συνδέεται η τέχνη του Αντίνου με την επιστήμη, θα το καταλάβετε πολύ γρήγορα. Μια και το θέμα μας σήμερα θα αγγίξει τον καρκίνο, ένα θέμα που εμείς πια δεν θέλουμε να είναι ταμπού, αλλά να το συζητάμε ανοιχτά. Τα συναισθήματα που κανείς μπορεί να έχει βιώνοντας μια τόσο δύσκολη διαδικασία, αλλά και πώς οι άνθρωποι γύρω από τους ανθρώπους που νοσούν μπορούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό για τους ίδιους, αλλά και εκείνους που θέλουν να βοηθήσουν. Και σίγουρα θα δώσουμε έμφαση στις δερματικές αντιδράσεις που έχουν οι θεραπείες που κάποιος ακολουθεί για τον καρκίνο. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια οι θεραπείες έχουν βελτιώσει πάρα πολύ τη διάγνωση των ασθενών με καρκίνο και γι' αυτό έχουμε μια αισιοδοξία σήμερα στην κουβέντα που κάνουμε για να αγγίξουμε και θέματα που ίσως δεν έχουμε αγγίξει στο παρελθόν. Οπότε θα ξεκινήσω αμέσως με τον Αντίνο, ο οποίος στο πρόσφατο παρελθόν βίωσε μια πολύ μεγάλη τέτοια εμπειρία, συγκλονιστική εμπειρία ζωής με τον καρκίνο. Και το πρώτο πράγμα που θέλω, Αντίνο, να σε ρωτήσω είναι στο άκουσμα αυτής της λέξης, στην πρώτη διάγνωση που αντιλαμβάνεσαι ότι αφορά εσένα αυτή η λέξη και όχι κάποιον άλλον ή κάποια είδηση που άκουσες από μακριά, πώς νιώθει κανείς, ποια είναι τα συναισθήματα που μπορεί να διέπουν εκείνη τη στιγμή τον εγκέφαλο του ανθρώπου? Είναι μια στιγμή πολύ πολύ δύσκολη, στιγμή της ανακοίνωσης της αρρώστιας. Κακώς έχουμε ενοχές με τις λέξεις, κακώς τις αντιμετωπίζουμε σαν να είναι ταμπού. Είναι συγκεκριμένες λέξεις, πρέπει να φύγουμε λίγο από τις περιόδους εκείνες τις σκοτεινές που λέγαμε η επάρατη νόσος. Τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί, πάνε πολύ καλύτερα, οι θεραπείες έχουν πολύ μεγαλύτερη επίδραση στους ασθενείς και αυτό που εγώ θυμάμαι ότι ένιωσα ήταν μια πολύ μεγάλη αγωνία, ένα πολύ μεγάλο άγχος, γιατί ήταν σκοτεινά μονοπάτια αυτά τα οποία ετοιμαζόμουν να περπατήσω και δεν ήξερα τίποτα. Οπότε έπρεπε να βρω έναν τρόπο και εγώ να διαχειριστώ αυτό που ξεκινούσε. Σε οδήγησαν αυτά τα δύσκολα συναισθήματα στο να αναζητήσεις περισσότερες πληροφορίες, να μπεις στο διαδίκτυο, να αρχίσεις να ψάχνεις, να λες τι είναι αυτό που μου συμβαίνει, να μάθεις πληροφορίες από άλλους που μπορεί να το πέρασαν? Την έκανες τη βουτιά στα βαθιά? Βέβαια, την έκανα και την έκανα και πολύ συνειδητά, γιατί νομίζω είναι αντανακλαστική αντίδραση κάθε ασθενούς. Το να θέλει να μάθει τι είναι αυτό που του συμβαίνει και να ψάξει τρόπους να το λύσει, να το διορθώσει, είναι φυσιολογικό. Ωστόσο, πολύ σύντομα κατάλαβα ότι όλος αυτός ο ωκεανός πληροφοριών, στα αλήθεια, δεν θα με βοηθήσει κάπου, γιατί είναι πληροφορίες, δεδομένα τα οποία δεν έχω τι να τα κάνω. Και το καλύτερο που είχα να κάνω ήταν να απευθυνθώ σε ειδικούς, ανθρώπους που έχουν την κατάρτιση και να με καθοδηγήσουν ανάλογα. Το έχετε δει, γιατρέ, αυτό να συμβαίνει? Δηλαδή, η πρώτη αντίδραση των ασθενών που διαγνώσκονται με καρκίνο να ψάχνουν στο διαδίκτυο, να βρουν πληροφορίες που ουσιαστικά δεν ξέρω και τι μπορεί να τις κάνει κανείς, γιατί όλες οι περιπτώσεις είναι τόσο μοναδικές. Αλλά συμβαίνει. Αλήθεια είναι αυτό. Μετά το πρώτο σοκ της διάγνωσης, νομίζω η πιο εύκολη και άμεση πηγή πληροφορίας είναι το διαδίκτυο. Mm. Ωστόσο, νομίζω ότι για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών είναι κακή πηγή πληροφορίας, γιατί περισσότερο θα σε στρεσάρει, θα σε παραπλανήσει παρά θα σε ανακουφίσει. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο Αντίνος, η εμπιστοσύνη στους ειδικούς και η πληροφορία διαστόματος ειδικών είναι η πιο κατάλληλη επιλογή. Σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο στην περίπτωση του καρκίνου, πάντα πρέπει να απευθυνόμαστε στους ειδικούς, γιατί αυτοί ξέρουν. Το να υποθέτει ο καθένας από εμάς ότι έχει 5 πτυχία σε 5 διαφορετικούς τομείς, μάλλον οδηγεί σε παραπληροφόρηση και πολλές φορές αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Αναρωτιόμουν, Αντίνο, επειδή η δουλειά σου έχει να κάνει πάρα πολύ με την εμφάνισή σου, τα εκφραστικά σου μέσα είσαι εσύ, το πρόσωπό σου, το σώμα σου. Πώς μπόρεσες να διαχειριστείς τις αλλαγές που ενδεχομένως είχες στο σώμα σου, αλλά και τις επιπτώσεις από τις θεραπείες, κυρίως στο δέρμα σου? Ναι. Αφού κατάφερα να ξεπεράσω την όποια σωματική κόπωση είχα εξαιτίας των θεραπείων, μετά έπρεπε να διαχειριστώ το θέμα της απώλειας των μαλλιών, αλλά και τις επιπτώσεις στο δέρμα μου. Κακά τα ψέματα τώρα, η δουλειά μου έχει να κάνει με την εικόνα μου. Είμαι το προϊόν. Οπότε, το να είμαι ένα υγιές πρόσωπο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις δουλειές τις οποίες κλείνω.
Και τα μαλλιά, το να τα χάσεις, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μπορεί ένας ρόλος να το απαιτεί κιόλας. Οπότε φυσικά δεν στέκεται κάποιος αυτό. Αλλά το δέρμα ήταν κάτι το οποίο με επηρέασε πάρα πολύ και με επηρέασε γιατί δεν σας κρύβω ότι έχασα και δουλειές εξαιτίας της ασθενειάς μου. Γιατί πολλές εταιρείες δεν θέλουν να ταυτιστούν με ένα πρόσωπο το οποίο νοσεί. Επειδή φαίνεται, είναι κάτι επειδή που φαίνεται. Φαίνεται και επειδή είναι και ταμπού το 2021 να συζητάμε για αυτά τα ζητήματα και θα πρέπει να σταματήσει να είναι ταμπού. Αλλά ο κυριότερος λόγος είναι ότι όποια έκφραση δερματική επηρεάζει την ψυχολογία του ασθενούς. Mm. Οπότε για μένα το μέλημά μου πέρα από τη δουλειά ήταν να κοιτάξω να φροντίσω το δέρμα μου για να φροντίσω την ψυχολογία μου. Mm. Γιατί σε επηρεάζει πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο το βλέπεις καθημερινά, σου προκαλεί φαγούρα, κνησμό, ξηρότητα. Είναι πράγματα τα οποία επηρεάζουν πάρα πολύ την καθημερινότητά σου. Οπότε είχα ανάγκη να το φροντίσω αυτό το πράγμα. Γιατί αντιλαμβάνομαι τόσο επουλώνεται κάτι που βλέπεις, το αίσθημα είναι ότι επουλώνεται και αυτό που δεν βλέπεις και είναι η ασθένειά σου. Mm-hmm. Και είναι σπουδαίο αυτό που λες. Σε ψυχικό τώρα επίπεδο, σε σχέση με τις συμπεριφορές των ανθρώπων, αναρωτιέμαι συχνά πώς αλλάζουν οι άνθρωποι γύρω σου όταν ακούνε ότι ένας δικός τους άνθρωπος, δικός του συνεργάτης, έχει καρκίνο. Είδες δηλαδή διαφορετικές συμπεριφορές, είτε προς τη θετική πλευρά, είτε προς την αρνητική, είτε δηλαδή να σε προσεγγίσουν με συναίσθηση, είτε να απομακρυνθούν τρομοκρατημένοι. Ναι. Είδα πολλούς τύπους συμπεριφορών και αντιδράσεων, αλλά νομίζω ότι και οι θετικές και οι αρνητικές έχουν έναν κοινό παρανομαστή, την άγνοια και το φόβο. Mm. Και οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν, αλλά και αυτοί που δείχνουν παραπάνω ενδιαφέρον και παραπάνω νιάξιμο για σένα, στα αλήθεια δεν ξέρουν τι σου συμβαίνει, δεν ξέρουν τι περνάς και θέλουν να, με έναν τρόπο είτε να σε διευκολύνουν είτε να σε βοηθήσουν να σου συμπαρασταθούν. Ναι, είδα πολλούς τύπους συμπεριφορών, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει αξία για μένα είναι το πώς εγώ άλλαξα σε σχέση με τους ανθρώπους. Και αυτή είναι η δική μου, το δικό μου βραβείο από αυτό το ταξίδι, γιατί στα αλήθεια άρχισα να παρατηρώ τους ανθρώπους, να τους κατανοώ καλύτερα και να αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να τοποθετηθώ με έναν άλλο τρόπο απέναντί τους. Και το ίδιο μου συνέβη και με την επιστήμη, με την ιατρική κοινότητα. Έπρεπε να ανοίξω τα παράθυρα της ζωής μου και να αφήσω ανθρώπους να μπουν μέσα που είχαν την κατάρτιση, που γνώριζαν να με βοηθήσουν και να με κάνουν καλά. Έπρεπε να τους εμπιστευτώ αυτό. Το περιγράφεις με έναν υπέροχο, αληθινό και βαθύ συναισθηματικά τρόπο και έτσι όπως το έλεγες σκεφτόμουν ότι είναι δώρο και για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο περιβάλλον ανθρώπων που νοσούν από καρκίνο ή άλλες απειλητικές ασθένειες, γιατί και οι ίδιοι μπορούν να καθρεφτήσουν μέσα από αυτή τη δυσκολία πόσο αντέχουν, πόσο μπορούν να επικοινωνήσουν ανοιχτά τη δική τους δυσκολία από τη δική τους πλευρά ή να πούνε ένα απλό πώς μπορώ να βοηθήσω, τι μπορώ να κάνω, να σου μιλάω, να μη σου μιλάω, να σου πιάσω το χέρι, να μη σου μιλήσω ποτέ γι' αυτό. Οπότε νομίζω ότι η καθαρή επικοινωνία είναι μια λύση ασφαλής συναισθηματικά για όλους. Έτσι είναι. Να επιστρέψουμε λίγο στο δέρμα σου. Εσύ είχες, όπως μας είπες, έντονες δερματικές αντιδράσεις ναι. από την θεραπεία, από την τοξικότητα των φαρμάκων. Είχα τις περισσότερες αντιδράσεις, δηλαδή και κνησμό και ερυθρότητα και αιμορραγία, τα πέρασα όλα. Αλλά ευτυχώς στο επιτελείο γιατρών που με πρόσεχε, που με φρόντιζε, υπήρχαν και δερματολόγοι από την αρχή της διάγνωσης, οπότε και με προετοίμασαν σωστά για τις θεραπείες, αλλά και στην πορεία μπορούσα να έχω πρόσβαση σε προϊόντα τα οποία κάναν καλό στο δέρμα μου. Το φρόντιζαν και το επούλωναν. Κυρία Πάλα, πόσο σημαντικό είναι να εμπλέκεται στη διαδικασία της σίασης και στη διαδρομή αυτή ένας δερματολόγος, μια και η τοξικότητα κάθε μορφής καρκίνου, η θεραπεία που έχει, η τοξικότητα που έχει θεραπεία, είναι τεράστια. Η αλήθεια είναι ότι τόσο οι κλασικές χημειοθεραπείες όσο και τα νεότερα στοχευτικά ογκολογικά φάρμακα συνδέονται σε πολύ υψηλά ποσοστά με δερματικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Mm. Αυτό το ποσοστό κατά περίπτωση μπορεί να αγγίζει και το 90%. Δηλαδή 9 στους 10 ασθενείς θα εμφανίσουν μια ανεπιθύμητη ενέργεια από το δέρμα. Άρα το γνωρίζουμε. Βεβαίως, το γνωρίζουμε και το έχουμε καταγράψει. Τόσο αυτό όσο και την επιβάρυνση που επιφέρει στην ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών, η παρουσία των δερματικών τοξικοτήτων. Και υπάρχει στην Ελλάδα πρωτόκολλο που στην ομάδα των γιατρών, τη θεραπευτική, υπάρχει και δερματολόγος. Η αλήθεια είναι ότι αυτό συμβαίνει κατά κόρον στο εξωτερικό. Υπάρχουν δηλαδή ολόκληρα τμήματα στα ογκολογικά νοσοκομεία υποστηρικτικής δερματοογκολογίας,
που ασχολούνται αποκλειστικά με το δέρμα και τις ανεπιθύμητες ενέργειες από τα ογκολογικά αντινεοπλασματικά φάρμακα. Στην Ελλάδα ακόμα δεν το έχουμε αυτό, αλλά πιστεύω ότι σταδιακά αρχίζει και αυτό σιγά σιγά να χτίζεται μέσα στα ογκολογικά τουλάχιστον νοσοκομεία. Έχετε δει διαφορά στους ασθενείς τόσο στην υγεία τους όσο και στην ψυχολογία τους όταν φρόντισαν το δέρμα τους? Και αυτό καταγράφεται και εμείς βεβαίως το παρατηρούμε στους ασθενείς. Φαίνεται ότι η ποιότητα ζωής με βάση δείκτες και ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν πριν την έναρξη της θεραπείας για το δέρμα βελτιώνεται μετά από την κατάλληλη αγωγή, που φυσικά ο πλέον αρμόδιος να την επιλέξει και να την καθορίσει είναι ο δερματολόγος. Αντίνοε, μας είπες πριν έτσι με αυτόν τον τρυφερό τρόπο και το γενναίο, κατά την άποψή μου, πόσο άλλαξες εσύ κυρίως. Και αυτό ήταν το ζητούμενο. Όχι να αλλάξουν, να προσαρμοστούν οι άλλοι, αλλά να εξελιχθείς εσύ μέσα από αυτή την συγκλονιστική εμπειρία ζωής. Έχεις να μοιραστείς μαζί μας κάτι πιο συγκεκριμένο, δηλαδή άλλαξε ο τρόπος που σκέφτεσαι, ο τρόπος που φέρεσαι, ο τρόπος που μιλάς? Πες μας για κάποιες συνήθειες ενδεχομένως στην καθημερινότητά σου. Μοιράσου μαζί μας έτσι κάποιες αλλαγές που μπορείς να εντοπίσεις και να τις βάλεις μέσα σε λέξεις. Γιατί φαντάζομαι είναι πολύ μεγάλο το εύρος, αλλά κάποιες που μπορείς να τις βάλεις μέσα σε λέξεις. Θα σας πω. Νομίζω ότι όταν φτάνεις σε ένα τέτοιο σημείο, ότι η υγεία σου βάλεται κατά αυτόν τον τρόπο, πρέπει να αλλάξεις πολλά πράγματα στη ζωή σου. Χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση για να μπορέσεις να έχεις μια υγιή ζωή. Και αυτό έχει να κάνει και από την ποιότητα της ζωής σου και από τις τροφές που καταναλώνεις και από τα προϊόντα τα οποία βάζεις στον οργανισμό σου. Τις κρέμες, οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου. Πρέπει όπως οι τροφές να είναι μιας ποιότητας, το ίδιο πρέπει να ισχύει και με τις κρέμες που χρησιμοποιείς. Τα αντιλιακά, ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει τρομερή ηλιοφάνεια και οφείλουμε να φοράμε αντιλιακά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Γιατί βάλεται η επιδερμίδα από τις ακτίνες οι οποίες είναι επιβλαβείς. Έχω μπει λοιπόν σε μια τέτοια διαδικασία να προσέχω από το πρωί που ξυπνάω μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθώ. Τι θα φάω, τι θα καταναλώσω, τι θα βάλω στο δέρμα μου. Να προσέξω δηλαδή ολιστικά οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει και πάλι σε μια εκτροπή της καλής μου υγείας. Εμένα όλα αυτά που λες μου ακούγονται σε μια φράση να επικεντρώνονται. Έχω αρχίσει να με αγαπάω και να με φροντίζω. Και είναι μια πολύ σπουδαία πλευρά αυτή που φωτίζεις. Ναι, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσω να αγαπήσω και τους άλλους. Αν δεν αγαπήσω τον εαυτό μου, πώς θα αγαπήσω τους διπλανούς μου? Έχεις αρχίσει να κάνεις και, πώς να το πω, να δίνεις συμβουλές στους δικούς σου ανθρώπους, ότι να τους φροντίζεις περισσότερο, να γίνεις έτσι λίγο μπαμπάς, λίγο γονέας. Έτσι σε φαντάζομαι. Μην το τώρα αυτό. Κάνε λίγο, την κρεμούλα σου. Ναι. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Το καλοκαίρι με έναν αντιλιακό και τους κυνηγάω. Ακριβώς έτσι σε φανταζόμουν, στην παραλία να βάζεις αντιλιακά στους ανθρώπους και να τους φροντίζεις. Γιατρέ, σε σχέση με την φροντίδα του δέρματος λοιπόν και ειδικά στον ασθενών με καρκίνο που επηρεάζεται τόσο καταλυτικά, υπάρχει πρόνοια? Δηλαδή μπορεί κανείς να κάνει κάτι από την πρώτη στιγμή που θα υπάρχει διάγνωση, ούτως ώστε να είναι λιγότερο δύσκολα, λιγότερο βαριά τα συμπτώματα και να περάσουν νωρίτερα? Βεβαίως και υπάρχει τρόπος, και με το δεδομένο ότι πράγματι αυτά τα αντινεοπλασματικά φάρμακα συνδέονται σε υψηλές συχνότητες με ανεπιθύμητες ενέργειες από το δέρμα, υπάρχει ισχυρή σύσταση όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς που είναι να τεθούν σε αντινεοπλασματική ογκολογική θεραπεία να χρησιμοποιούν προϊόντα περιποίησης του δέρματος, ώστε να το προετοιμάσουν να δεχθεί την ισχυρή δράση της ογκολογικής θεραπείας με τον όσο δυνατόν ανώδυνο τρόπο. Άρα να το κάνουν ανθεκτικό, ούτως ώστε όλα να πάνε καλά. Ακριβώς. Και ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι και μόνο η κίνηση αυτή που η χρήση οποιοδήποτε καλλιντικού για το δέρμα περιλαμβάνει το χάδι. Μια έννοια τρυφερότητας. Ναι. Και το χάδι που μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, το χάδι που εμείς θα δώσουμε στον εαυτό μας, είναι τόσο σημαντική η όλη διαδικασία. Τόσο θετική που είμαι πολύ χαρούμενη για αυτήν την κουβέντα τελικά που κάναμε σήμερα. Είναι το πρώτο χάδι που πρέπει να δώσει ο ασθενής στον εαυτό του. Ναι. Ο ίδιος στον εαυτό του. Συνεχίζεις να κάνεις αυτά τα χάδια. Ναι. Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Και τα κάνεις και στους άλλους λοιπόν. Ωραία, θέλουμε μετά tips και μυστικά για τη φροντίδα του δέρματος. Χαίρομαι πάρα πολύ που αντέξαμε να πούμε λέξεις όπως καρκίνος και να τις πούμε χαμογελώντας. Γιατρέ, μας λέγατε και πριν ανοίξουν οι κάμερες ότι πια ο καρκίνος δεν θεωρείται μια ασθένεια από την οποία πεθαίνουμε, αλλά μια μακροχρόνια ασθένεια, και αυτό από μόνο του είναι μια σπουδαία είδηση. Έτσι ακριβώς. Ο καρκίνος πια καταφέραμε μέσω της επιστήμης να αποτελεί χρόνια νόσο,
Και εφόσον οι ασθενείς θα ζήσουν πολλά χρόνια παρά τη διάγνωση του καρκίνου, θα πρέπει αυτά τα χρόνια να τα ζουν και ποιοτικά. Και το δέρμα νομίζω ότι είναι ένα όργανο που χρήζει φροντίδας και νομίζω μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής συνολικά, ολιστικά. Και καθρεφτίζει όχι μόνο τη δυσκολία, αλλά κυρίως τη φροντίδα και την αγάπη για τον εαυτό μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντίνο Αλμπάνη, τη δόκτωρα Ζωή Απάλα και φυσικά τη Λαρός Ποζέ που αποτέλεσε την αφορμή για να κάνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.